Πάμε τώρα να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Παπαγεωργίου. Είναι ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας της Φαρκαδόνας. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την υπομονή σας, κύριε Παπαγεωργίου. Στο Κέντρο Υγείας έχουν μεταφερθεί κάποιοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη βοήθεια σε αυτή τη στιγμή. Πόσοι είναι αυτοί? Υπάρχουν περίπου 40 άτομα, υπερήλικες, κατακεκλημένοι ασθενείς, παιδάκια. Είναι και νεότερη βέβαια σε ηλικία, οι οποίες αισθάνονται ασφάλεια στο κέντρο υγείας. Mm-hmm. Αυτοί δεν έχουν προβλήματα άμεσα ιατρικά, αλλά φιλοξενούνται στους πλημμυροπαθείς, γιατί δεν είχαν πού αλλού να πάνε. Mm-hmm. Το πρόβλημα όμως είναι ότι και το βράδυ έρχονται κάποιοι άλλοι που κοιμούνται στα αυτοκίνητα την ημέρα, γίνανε γύρω-γύρω, είναι καλό καιρό. Και έρχονται και το βράδυ και αυτοί προς εμάς. Ο Δήμος μας καλύπτει με νερό και τρόφιμα. Έχει υπερβάλει αυτόν ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Ξέρετε, είμαστε μικρός Δήμος. Οι υπάλληλοι δεν μπορούν να έρθουν να βοηθήσουν την υπάλληλη του Δήμου, ούτε την υπάλληλη του Κέντρου Υγείας, γιατί είναι εγκλωβισμένοι στα τρίκλα στη Λάρισα που διαμένουν. Και τώρα δηλαδή εκεί στο Κέντρο Υγείας, εκτός από εσάς, πόσοι άλλοι γιατροί, προσωπικό άλλο, ιατρικό υπάρχει? Είμαστε εγκλωβισμένοι 4 μέρες, 3 γιατροί, 2 οδηγοί του ΕΚΑΒ. Ευτυχώς οι νοσηλεύτριες είναι της περιοχής και έρχονται ανά 8 ώρα άλλοι. Ναι. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει νερό 4 μέρες, δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχουν τηλέφωνα, οι τουαλέτες έχουν πλημμυρίσει, οι συνθήκες καταλαβαίνετε δυσοδεία. Οι άνθρωποι κινδυνεύουν από μολυσματικές ασθένειες, χώρια και εμείς, έστω και κορονοϊό και οτιδήποτε άλλο. Έχουν αγανακτήσει και με το δίκαιο τους, γιατί είναι ξεσπετωμένοι άνθρωποι και περιμένουν το κέντρο για να τους συνδράμει. Δεν μπορούν να τους βοηθήσουν περισσότερο, δεν υπάρχει νερό. Έχει φέρει νερό πόσιμο ο Δήμος, αλλά δεν υπάρχει νερό να πλύνει χέρια, να πάρει την τουαλέτα, οτιδήποτε άλλο. Δεν έχετε ούτε ρεύμα, κύριε Παπαγεωργίου? Ούτε ρεύμα, 4 μέρες, ναι. Και τα φάρμακα, το κέντρο υγείας, πού τα έχετε, πώς τα συντηρείτε? Ναι, τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε εμείς είναι κυρίως ενέσιμα και με μερικές συλλογές που έχουμε ψυγιά και βάζουμε τη γεννήτρια ανατακτά χρονικά διαστήματα να δουλεύει. Γιατί φοβόμαστε και μην κάνει και η γεννήτρια ή δεν φτάσει το πετρέλαιο. Η γεννήτρια όμως αυτή εξυπηρετεί μόνο μια-δυο μπρίζες για φόρτιση κινητών, ναι, το ψυγιάκι και το βελιογράφο. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει ρεύμα, οπότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κομπιούτερ, δεν μπορούμε τίποτα. Είμαστε τελείως αποκομμένοι. Υπάρχουν βέβαια λύσεις, αλλά γι' αυτό βγήκα κυρίως, για να δώσω κάποιες ιδέες. Ο στρατός από Τρίκαλα μπορεί να έρθει με φορτηγά και να μεταφέρει τους ασθενείς, να κάνει μια επίταξη ξενοδοχείων ή καταλυμάτων ή ξανών, η περιφέρεια, Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Πύλη. Για να μεταφερθούν οι άνθρωποι να είναι σε ένα δωμάτιο, να έχουν νερό, να έχουν συντρίπτες ανθρώπινες. Έτσι όπως μου το περιγράφετε πάντως την κατάσταση στο Κέντρο Υγείας, κύριε Παπαγεωργίου, εσείς δεν μπορείτε να προσφέρετε αυτή τη στιγμή βοήθεια σε κανέναν ασθενή. Το μόνο που μπορείτε να του προσφέρετε είναι στην ουσία τη στέγη. Τη στέγη προσφέρουμε στους ασθενείς. Έχουμε αυτή τη στιγμή 4 ασθενείς με οξυγόνο. Εμείς δεν έχουμε οξυγόνο παροχή, έχουμε φιάλες. Ναι. Τελειώσανε, μας φέρνανε μετά από με μεγάλη διαδικασία, αλλά κάποια στιγμή θα τελειώσουν και αυτές. Κύριε Παπαγεωργίου, είστε και γιατρός. Ναι, γιατρός είμαι, ναι. Ναι. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, γιατί τώρα εδώ θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ένα άλλο μεγάλο θέμα, το αγγίξατε μάλιστα πριν από λίγο, το κίνδυνο για τις ασθένειες. Υπάρχουν νερά τα οποία λιμνάζουν, ναι, υπάρχουν ζώα τα οποία είναι νεκρά. Υπάρχουν, όπως λέτε και εσείς, χωρίς νερό. Δεν μπορείς να καθαρίσεις ούτε το σπίτι σου, ούτε το χώρο που ζεις. Ακαθαρσίες παντού. Ναι, κατανοεί, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Το κακό είναι ότι εμείς έχουμε 5-6 χωριά πλημμυρισμένα στο Δήμο μας, αλλά και 2-3 ορεινά ή μειωρινά χωριά που είναι δίπλα από τη Φαρκαδόνα, δεν έχουν ούτε αυτοί ρεύμα και νερό. Άρα λοιπόν εσείς, κύριε Παπαγεωργίου, ποια λύση μας είπατε ότι μπορεί να βρεθεί? Γιατί τώρα εδώ ο καθένας μπορεί να πει την γνώμη του και εσείς είστε γιατρός, ναι, είστε διευθυντής λοιπόν, ναι, του Κέντρου Υγείας. Αν υπάρχει κάποια λύση και μπορείτε να την προτείνετε, να την προτείνετε παρακαλώ. Ναι, γι' αυτό σας πω να την προτείνω. Θα φέρω κάποιες στιγμές σκηνές ή μπορεί και να τις φέραν ήδη, αλλά για τους ηλικιωμένους και κατάκητους δεν έχει κανένα νόημα η σκηνή. Οι άνθρωποι θέλουν να έχουν νερό, να πληθούν, να κάνουν μπάνιο, να πάνε τουαλέτα. Πρέπει να μεταφερθούν αυτοί οι 40 περίπου που είναι υπερήλικες και άλλοι που είναι στα γύρω αυτοκίνητα, αυτοί είναι εντός του κέντρου υγείας που σας λέω, ναι, θα πρέπει να μεταφερθούν με την περιφέρεια. Μόνο η περιφέρεια μπορεί να κάνει, η κεντρική εξουσία δεν μπορεί κάτι να κάνει εδώ ο Δήμος, κάτι τέτοιο. Να επιταχθούν ξενοδοχεία στις γύρω πόλεις, Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Πύλη, ξενώνες, ώστε τουλάχιστον να έχουν νερό. Εμείς δεν έχουμε νερό να πλύνουμε τα χέρια. Δεν έχουμε ρεύμα.
είναι... για να καταλάβετε, είναι στην εισέχουν του Αθήνε του κανονικού άλλου που του εξυπηρετούμε βέβαια. Ναι. Γιατί, που είμαστε 4 μέρε. Ευτυχώ σήμερα απεγκλωβίστηκε μια γιατρίνα. Είχε 5 μέρε η κυρία. Έχετε... Ναι. Έχετε και εσείς, κύριε Παπαγεωργίου, υπερβεί τον εαυτό σας. Καταλαβαίνουμε απόλυτα 4 μέρες πώς μπορείτε, πώς προσπαθείτε να σταθείτε όρθιοι στο κέντρο υγείας. Αν μας ακούει λοιπόν κάποιος, εσείς προτείνετε και τη λύση. Πρέπει λοιπόν με το στρατό να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί κάπου αλλού και να αποσυμφορηθεί εκεί το κέντρο υγείας. Αλλά όπως το λέτε, υπάρχει κίνδυνος μολυσματικών ασθενειών. Δεν μπορεί να μένουν κάτω από αυτές τις συνθήκες τώρα 40 άνθρωποι στο κέντρο υγείας. Έχετε δίκιο. Ναι, ακριβώς, αυτό είναι το πρόβλημα. Μιλάω τώρα για το στρατό. Γιατί έχει αποκοπεί η συγκοινωνία και προς Τρίκλα και προς Λάρισα. Δεν μπορούν να πάνε για τα εκεί δηλαδή. Mm-hmm. Ούτε μπορούν να έρθουν οι υπάλληλοι του κέντρου υγείας οι γιατροί να μας αλλάξουν. Ναι. Είστε και εσείς αποκλεισμένοι στην ουσία. Βέβαια, ναι. Στην ουσία είμαστε αποκλεισμένοι και εμείς. Αλλά το πρόβλημα είναι οι 40 αυτοί οι περίλικες. Γιατί αυτοί παίρνουν μια βοήθεια από εμάς και μας κοιτάνε στα μάτια, χάνει και την υπομονή ο κόσμος. Εμείς μπορούμε να του δίνουμε μόνο το νερό και το φαΐ που έχει το Δήμος, που μας φέρνει ο Δήμος. Ναι. Δεν έχει νερό τρεχούμενο για να πληθούν. Δεν έχουμε ρεύμα. Δεν έχουμε τουαλέτες. Οι τουαλέτες έχουν πλημμυρίσει. Καταλαβαίνετε. Βεβαίως. Σαν τα άτομα και 4 μέρες, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα ανθρώπινο πρόβλημα διαβιώσεως. Το οποίο μόνο η κεντρική εξουσία μπορεί να λύσει. Η περιφέρεια. Δεν ξέρω αν μπορεί και η περιφέρεια. Είναι, αυτά που μας περιγράφετε είναι βασικά ζητήματα επιβίωσης και καθημερινότητας, κύριε Παπαγεωργίου. Ακριβώς. Εγώ έχω επικοινωνήσει από εσάς και προσπαθώ με 100 διαφορετικά τηλέφωνα, με διάφορες υπηρεσίες και την πολιτική προστασία. Καταλαβαίνω το πρόβλημα, θα το λύσουν το πρόβλημα. Το θέμα είναι διασπασμένες οι δυνάμεις σε πολλά μέρη και ίσως δεν μπορούν, ας πούμε, να μπουν σε μια λογική σειρά. Ότι αυτοί οι άνθρωποι οι δικοί μας δεν έχουν άμεσο πρόβλημα υγείας. Έχουμε νερό όσιμο για να πιούμε και για κεφαλή που μας φέρνει ο Δήμος. Αλλά δεν έχουμε νερό τρεχούμενο, δεν έχουμε ρεύμα, δεν έχουμε τουαλέτα. Ναι. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη, κύριε Παπαγεωργίου. Οι περίλικες και οι κατακυκλημένοι ασθενείς και τα μικρά τα παιδιά δεν έχουν άλλη υπομονή. Τι να κάνουν και αυτά τα καημένα. Σωστά. Δηλαδή, πώς υπομονή.